Μπορεί να δοθεί εντολή από άλλο σημείο για να γίνουν αποκοπές. Σας αναλέω, όχι, δεν μπορούν να δοθούν εντολές από άλλο σημείο. Και όμως η ΔΕΗ με ανακοίνωσή της ακυρώνει τον κύριο Φωτόπουλο και την κατάληψη των γραφείων πληροφορικής που πραγματοποιεί το συνδικάτου, αφού με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι εντολές αποκοπών σήμερα Δευτέρα 21 Νοεμβρίου στάλθηκαν κανονικά από τη μηχανογραφική υπηρεσία της ΔΕΗ. Απλά περιμένουμε τη νέα υπουργική απόφαση και γι' αυτό έχουν παγώσει. Εάν δεν κάποιος δεν πληρώσει το τέλος ακινήτων και είναι μικρό ποσοστό αυτό που μάλιστα δεν πληρώνει, ωραία, θα δίνουμε εντολές αποκοπής. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, όσοι δεν κατάφεραν να πληρώσουν μόνο από την πρώτη δόση των εκαθαριστικών το ειδικό τέλος και το λογαριασμό της ΔΕΗ, ανέρχονται σε 19.000. Δεν μπορεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Δεν πρέπει να πληρώσουν αυτοί που δεν μπορούν, αλλά δεν πρέπει να πληρώσουν και αυτοί που με θυσίες θα πληρώσουν το χαράτσι. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός, μετά από εντολή του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μίμησε τους συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ. Τώρα είναι η ώρα η πίεση να κλιμακωθεί, ώστε να καταργηθεί οριστικά αυτό το παράνομο, αντισυνταγματικό και αντιλαϊκό χαράτσι. Το Υπουργείο αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η ΓΕΝΟΠ πρέπει να σταματήσει να παριστάνει ανεύθυνα το ρομπέν των δασών σε μια τόσο σοβαρή συγκυρία για τη χώρα. Εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι να υποστούμε τις όποιες συνέπειες προκειμένου να κάνουμε το χρέος μας απέναντι στο φτωχό και τον άνεργο. Οι δήμαρχοι με τη σειρά τους προχώρησαν εκτός από καταλήψεις και εξώδικα σε κατατόπους γραφεία της ΔΕΗ και σε συμβολική κατάληψη στο γραφείο του Προέδρου της ΔΕΗ, αφού ο ίδιος αρνήθηκε να τους δεχθεί. Μας είπαν ότι δεν μπορούμε να μας δεχθούν καν να συζητήσουμε αν δεν έρθουμε με τον κύριο Ασκούνη. Λοιπόν, είναι ντροπή. Σαν το λαγό έφυγε ο πρόεδρος, δηλαδή είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Είμαι αρκετά χρόνια δήμαρχος, τέτοια απαξίωση από όλα τα επίπεδα, ακόμα και από τους υπεύθυνους του γραφείου του, δεν έχω ξαναβιώσει. Την ίδια ώρα οι πολίτες συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται μεταξύ δήμων, ΔΕΗ και φορεών και άκρη δυστυχώς δεν βρίσκουν. Με τι θα πληρώσουμε αυτά τα πράγματα? Με τι θα πληρώσουν, κουδάρτη, κεφαλικός φόρος, εφορία για το σπίτι? Μα πού θα πληρωθούν αυτά? Με αυτό εδώ το χαράτσι τι θα κάνουμε? Θα το πληρώσουμε ή δεν θα το πληρώσουμε? Πάντως, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι συνεχίζονται κανονικά να πραγματοποιούνται αποκοπές ρεύματος σε οφειλέτες που έχουν παλαιότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πάμε στον Νίκο Υποφάντη. Λοιπόν, Νίκο, φαίνεται ότι το αλαλούμ συνεχίζεται. Τώρα, νωρίτερα είχαμε πληροφόρηση από το Υπουργείο Οικονομικών για νέες εξαιρέσεις. Τι προκύπτει, λοιπόν? Νέες εξαιρέσεις και εξελίξεις τελευταία στιγμή. Θα τις δούμε αργότερα. Αυτές θα τις δούμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές ποιοι θα εξαιρούνται. Άτομα με ειδικές ανάγκες, με αναπηρία πάνω από το 80% και άτομα τα οποία έχουν μηχανική υποστήριξη, αυτά τα άτομα θα εξαιρούνται. Απλά θα πρέπει να αποδείξουν με ένα χαρτί γιατρού και ότι υποστηρίζονται μηχανικά και ότι βρίσκονται βεβαίως πάνω από το 80% αναπηρία. Συμπεριλαμβάνονται εδώ νευροπαθείς, όπως καταλαβαίνουμε, και άτομα τα οποία έχουν νεοπλασματικές ασθένειες. Επίσης, θα έχουμε εξαιρέσεις σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο με έλεγχο από τριμελείς επιτροπές. Σε αυτό δεν διευκρινίστηκε από πού θα είναι οι επιτροπές. Θα είναι από τη ΔΕΗ, θα είναι από το Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Ποιοι οι οποίοι δεν είναι μέσα στις εξαιρέσεις θα πρέπει να κάνουν μια αίτηση προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτές. Όταν θα αποδειχθεί αδυναμία να καταβάλουν το ειδικό τέλος και έρχεται η εντολή αποκοπής, θα πρέπει να αποδείξουν στη ΔΕΗ ότι δεν έχουν πραγματικά να το καταβάλουν και έτσι δεν θα διακόπτεται η παροχή. Και τέλος, όσοι έχουν στεγαστικά δάνεια, τι κάνει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών? Θα ζητήσει από τις τράπεζες αλλά και από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων να μην πληρώνει, να διακανονίζει το δάνειο αυτός που οφείλει μια δόση στεγαστικού δανείου και να μην πληρώνει τη δόση για να πληρώσει το χαράτσι της ΔΕΗ. Τώρα, μάλιστα, δεν ξέρω πώς συγκεκριμένα βέβαια είναι όλα αυτά και πώς η γραφειοκρατία απαιτούν. Ναι, πραγματικά κανείς δεν το γνωρίζει. Θέλει άλλα 3-4 στάδια για τους καταναλωτές οι οποίοι θα πρέπει να μπουν μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία προκειμένου να εξαιρεθούν σια. Τώρα, να έρθουμε στα τελευταία στιγμή στα τα γεγονότα τα οποία τρέχουν και είναι απόρρια του ρεπορτάζ που είχαμε. Είδε η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ότι βρήκε πρόσβαση η ΔΕΗ από άλλη πηγή προκειμένου να δώσει εντολές για αποκοπές και τι έκανε? Κατέβασε όλο το σύστημα λειτουργίας, το πληροφοριακό σύστημα λειτουργίας της ΔΕΗ. Αυτό σημαίνει ότι αύριο δεν θα εκδοθούν εντολές αποκοπής, αλλά και δεν θα γίνει καμία συναλλαγή ίσπραξης ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή μέσα από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Και όπως λέει η ΓΕΝΟΠ, αυτό έγινε γιατί κατατέθηκε μήνυση από τη διοίκηση της ΔΕΗ προς τους εργαζόμενους και συνδικαλιστές που έχουν καταλάβει το κέντρο πληροφορικής. Και έρχεται και η κυρία Ράικου, η προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών Ελέη Ράικου, και λέει
ότι θα σχηματίζονται δικογραφίες με τη διαδικασία του αυτοφόρου, με σύλληψη δηλαδή όλων των υπαιτίων για όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στο κέντρο πληροφοριακής της ΔΕΗ τηλεφόρο Μεσογείων. Σε ευχαριστούμε πολύ.